Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση τους διοργανωτές και τους προέδρους αυτής της τράπεζας. Μου ζητήθηκε λοιπόν να μιλήσω για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Όντας στην ιατρική σχολή, ουσιαστικά αυτό κάνουμε κάθε μέρα, αν εξαιρέσει κανείς όλη την υπόλοιπη ερευνητική και διοικητική δραστηριότητα. Φροντίζουμε για να αναπτυχθεί το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο ως επιτοπλίστων θα στελεχώσει τους φορείς υγείας στη χώρα μας, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια και στο εξωτερικό πάρα πολύ. Και φυσικά εδώ, επειδή είμαι άνθρωπος τεχνολογίας και δεν είμαι γιατρός, θα προσπαθήσω να βάλω τον κανόνα ότι ουσιαστικά η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο, πάντοτε όποτε εφαρμόζεται, αλλάζει ουσιαστικά τους κανόνες του παιχνιδιού. Εκεί ήμασταν πριν από 40 χρόνια, 50 χρόνια, και με την ανατομία να διδάσκεται με βάση το πτώμα σε αμφιθέατρα για να εκπαιδευτούν οι εκολαπτώμενοι γιατροί. Έτσι ξεκίνησε το πράγμα και θέλουμε να πάμε κάπως διαφορετικά με τη νέα τεχνολογία. Είναι άραγε όλα έτσι? Αναγκαστικά κάποια κομμάτια της τεχνολογίας θα εφαρμοστούν κάπως έτσι ενδεχομένως και στο θέμα της εκπαίδευσης και στο θέμα της εξάσκησης, αν το θέλετε, ή της κατάρτισης αργότερα της διαβίου μάθησης. Βασική λοιπόν αποστολή δική μας είναι να αλλάξουμε αυτό το παιχνίδι και να κάνουμε και την ιατρική εκπαίδευση ουσιαστικά με μια μεγάλη καινοτομία και μια μεγάλη αλλαγή. Και πέρα από αυτά που άλλοι έχουν σαν οράματα με γαλάζιες θάλασσες, γαλάζιους ουρανούς, πράσινα περιβάλλοντα κτλ., εμείς έχουμε και ένα ακόμα πάνω σε αυτά, γιατί πρέπει να συμβάλλουμε και στα προηγούμενα με βάση την τεχνολογία στην υγεία, αλλά έχουμε να εκπαιδεύσουμε και τους γιατρούς του αύριο και μάλιστα να τους κάνουμε αρχηγούς, ηγέτες στο χώρο και να είναι εμπνευσμένοι. Και δικό μας όραμα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε αυτούς τους επαγγελματίες υγείας να είναι αρκετά καλά, όχι αποδεκτοί μονάχα, αλλά και πολύ σεβόμενοι, να τους σέβεται η κοινότητα όλη. Αυτό πήγε να αλλάξει κάπως από την κακή εικόνα που είχε γενικά το ιατρικό επάγγελμα στη χώρα μας στην αρχή της πανδημίας, μετά το πήρε ξανά πίσω τούμπα όλο αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε λοιπόν με βάση τεχνολογικά προγράμματα και τεχνολογικές εξελίξεις να αλλάξουμε την ιατρική εκπαίδευση. Εδώ σας δείχνω μια σειρά χρηματοδοτήσεων που έχουν στόχευση στο να μπορέσουν να επενδύσουν πάνω στο κομμάτι πώς εκπαιδεύω τους νέους γιατρούς, τους νέους επαγγελματίες υγείας. Ξεκινήσαμε το 2009 με μεγάλα έτσι προγράμματα και μετά με μικρές χρηματοδοτήσεις ή μεγαλύτερες, χτίζοντας τη μία πάνω στην άλλη, συμβάλαμε στο να αλλάξει και να διαμορφωθεί ένα μεγαλύτερο και καλύτερο πλαίσιο όσον αφορά την τεχνολογική καινοτομία στην ιατρική σχολή τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα παίξει αυτό το βίντεο μόνο του. Να το χτυπήσω. Ας πούμε, μία από τις τεχνολογικές καινοτομίες των τελευταίων ετών ήταν ότι προσπαθούμε να βάλουμε την μεικτή πραγματικότητα στο να διδαχθούν κομμάτια της ύλης, που εδώ τα συγκεκριμένα κομμάτια δεν μπορούν να αποδοθούν, ας πούμε, με ένα πτώμα. Είναι την νευροανατομία, όπου η σύνδεση ανθρώπινου εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης δεν φαίνεται. Τα νεύρα δεν φαίνονται μέσα στο πτώμα. Οπότε έχει νόημα να μπει η νέα τεχνολογία και να επαυξήσει αυτό που κανείς μπορεί να μάθει κτλ. Έτσι συνδέουμε λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο που βλέπετε τώρα, εφαρμόζεται από πέρυσι σε εκατοντάδες φοιτητές στο πρώτο και δεύτερο έτος της ιατρικής σχολής, το ΑΠΙΘΙΤΑ, σε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της δικής τους διδασκαλίας με τους άλλους τρόπους. Έχουμε εισάγει δωμάτια διαφυγής, τα οποία χρησιμοποιούν οι φοιτητές μας ως εκπαιδευτικά, ως δική τους, τέλος πάντων, απόλαυση και σε χώρους έξω από το πανεπιστήμιο. Τους φέρουμε με αυτούς τους χώρους μέσα στο πανεπιστήμιο και προσπαθούμε να κάνουμε ιατρική εκπαίδευση με βάση εμπειρική μάθηση μέσα από τέτοια σενάρια που είναι εμπνευσμένα από αυτό το κομμάτι των δωματίων διαφυγής. Εδώ είναι δοκιμές που τρέχουμε μέσα στο επιστημονικό συνέδριο του Τμήματος Ιατρικής πέρυσι τον Μάρτιο, με τους φοιτητές να συμμετέχουν, να μαθαίνουν πώς να επιλύσουν ένα τέτοιο περιστατικό και να ξεκλειδώσουν το δωμάτιο στο οποίο βρίσκονται κτλ. Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus Plus, όπως το 421, που συντονίζω, προσπαθούν να δουν τον γιατρό του μέλλοντος, τον γιατρό του επόμενου αιώνα μας, με βάση την ασθενοκεντρική ικανότητα επικοινωνίας με τον ασθενή. Και ένα τελευταίο που είχαμε την τύχη να ξεκινήσουμε πριν από μερικούς μήνες,
πάλι με βάση την προσομοίωση και το σενάριο, αλλάζοντας συγκεκριμένα κομμάτια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Εδώ είναι ένα πρόγραμμα που λέγεται SIMS για επίγουσα φροντίδα, που συντονίζουν εταίροι μας από την Ουκρανία, παρακαλώ. Πέρα από όλα αυτά, επειδή ένας από τους παίχτες και τους εμπλεκόμενους φορείς στο χώρο είναι και το ευρύ κοινό, γιατί αυτός ο πολίτης ή ο ασθενής δίνει ουσιαστικά τα δεδομένα του, είναι να μορφώσουμε και τον ίδιο τον ασθενή, τον ίδιο τον πολίτη. Έτσι, από πέρυσι λειτουργεί μια μεγάλη ανοιχτή πλατφόρμα, το Open Learn for Health, τα ανοιχτά ακαδημαϊκά διαδικτυακά μαθήματα για το ευρύ κοινό, όχι για τους φοιτητές μας, τα MOOCs που έχουμε στήσει με αυτόν τον τίτλο, μπορείτε να το ψάξετε. Ήδη από την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του είχε αρκετές χιλιάδες εγγεγραμμένους φοιτητές. Έχουμε πλέον τρέξει καμιά δεκαπενταριά τέτοια τους προηγούμενους 11 μήνες και συνεχίζουμε να εκπαιδεύουμε το κοινό και να δίνουμε τέτοια μόρφωση, εκπαίδευση τέλος πάντων σε θέματα όπως ας πούμε είναι τι μπορεί να παρέχουν οι κλινικές δοκιμές, τι μπορεί να παρέχουν οι τεχνολογικές δοκιμές κτλ. Κλείνοντας, πηγαίνω σε ένα κομμάτι το οποίο είναι τι μπορούμε να κάνουμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην υγεία. Σχεδιάζουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα που θα αποτελεί ένα καινούριο master course ουσιαστικά, που θα είναι ένα joint master degree όπως λέμε. Λέγεται Managing Digital Transformation in the Health Sector με τρία άλλα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Θα χορηγούμε λοιπόν μαζί κοινά από το Σεπτέμβριο του 2024 που θα ξεκινήσει αυτό μέχρι το 2026 που θα τρέξει στην πρώτη του μορφή κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία έχουν βγει, σχεδιάζονται δηλαδή σαν υλικό μέσα από όλο το οικοσύστημα και στην ελληνική επικράτεια που βλέπετε τους παίχτες, αλλά και στη διεθνή επικράτεια τόσο στη Φιλανδία, την Πορτογαλία και στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα. Θα παραλείψω βάζοντας τα πλεονεκτήματα αυτού του προγράμματος, που είναι ότι θα προσπαθήσουμε να δούμε τις προκλήσεις εκείνες που υπάρχουν στον χώρο που ακούσαμε και ακούμε και να μπορέσουμε να βάλουμε και πρακτικές δεξιότητες, hands-on, ας το πούμε έτσι, όσο μπορούν να μπουν μέσα από ένα πρόγραμμα τηλεεκπαίδευσης ουσιαστικά, με έμφαση τη συνεργασία και τη συμμετοχή και επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας και σε εξατομικευμένη μάθηση και ευέλικτη μάθηση. Γι' αυτό και το σύνολο των units που έχουν εμπλακεί έχουν να κάνουν με μια σειρά από digital skills, από δεξιότητες ψηφιακές, αλλά έχουν να κάνουν και με κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες στην υγεία και έτσι οι φορείς συνεργάζονται για να χτίσουν αυτή την ώρα διάφορες τέτοιες υλικό για τις διάφορες αυτές ενότητες, το οποίο θα είναι έτοιμο τους επόμενους μήνες. Προσπαθούμε λοιπόν να ενισχύσουμε αυτήν τις ψηφιακές δεξιότητες, να μπορέσουμε να δούμε την καινοτομία μέσα από αυτά τα γυαλιά, όπως λέμε, στείνοντας ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα είναι βασισμένο σε διαπαιδαγωγικές μεθόδους οι οποίες είναι εκμοντερνισμένες, έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία που έχουμε ακούσει κατά καιρούς, τις πρακτικές δεξιότητες όπως ανέφερα, την ευέλικτη μάθηση, την συμμετοχική μάθηση, την συνεχιζόμενη τέλος πάντων αξιοποίηση και αξιολόγηση των εμπλεκόμενων κτλ. Κτλ. Ποιος θα εμπλακεί για να εκπαιδευτεί και ποιος θα εμπλακεί για να τους διδάξει. Καταρχήν, αυτοί που θα διδάξουν θα είναι προφανώς εμπλεκόμενοι φορείς και από τα 4 πανεπιστήμια, αλλά και όλοι οι άλλοι επαγγελματίες και ακαδημαϊκοί που έχουν ενδιαφέρον και θα ήθελαν να εμπλακούν σε αυτό. Είναι ανοιχτό το τραπέζι αυτό της συμμετοχής και της συνεργασίας αυτή την ώρα και για την ελληνική συμμετοχή. Θα θέλαμε ιδανικά να αξιοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα για να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο που βρίσκεται στο κομμάτι της υγείας. Και οι πρώτες τρεις σειρές, επειδή θα τρέξουν και ακριβώς δωρεάν, δεν υπάρχει και κανένα οικονομικό κίνητρο από τη μεριά μας για να το πουλήσουμε τέλος πάντων. Στόχος μας είναι να μπορέσει να ενισχυθεί η ψηφιοποίηση, η διαχείριση μάλλον του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό θέλουμε να εκπαιδεύσουμε όλο αυτόν τον κόσμο και θέλουμε και την συνεργασία φυσικά των δημόσιων φορέων, της ΕΔΙΚΑ, του Υπουργείου κτλ., όπως και επιστημονικών φορέων και σωματείων, τους οποίους πρέπει προφανώς να εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών για να μπορέσει να στηθεί με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο. Κλείνοντας, να πω ότι στην εβδομάδα που ετοιμάζεται και είμαι σίγουρος και ο συνάδελφος και φίλος ο Αλέξης Ομπέλ θα αναφερθεί σε αυτό, ετοιμάζουμε μια εβδομάδα η οποία θα είναι ψηφιακή, την εβδομάδα
Athens Digital Health Week, 15 με 19 Ιανουαρίου, εδώ στην Αθήνα, όπου πολλές από αυτές τις οντότητες και τα project που έχουν να κάνουν με ψηφιακή υγεία θα παρουσιαστούν, θα στήσουν συγκεκριμένα κομμάτια από hackathons και training events μέχρι διάφορες έτσι, παρουσιάσεις από σημαντικούς ομιλητές. Και το πρόγραμμα, το Managed Youth που ανέφερα, θα είναι εκεί τρεις από τις ημέρες αυτές και για να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους που θα εμπλακούν για να αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτές και τα units αυτά, αλλά και για να μάθουμε από τους υπόλοιπους, μια από το όλο το οικοσύστημα θα είναι εκεί την εβδομάδα εκείνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι η επιτυχία του εγχειρήματος για την ψηφιακή υγεία, για τη μετάβαση σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, εξαρτάται πρώτα απ' όλα στο ανθρώπινο δυναμικό. Οπότε συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες που έχετε λάβει σε αυτό το τομέα. Νομίζω θα πρέπει να το κρατάμε πάντα στο μυαλό μας ότι οι άνθρωποι είναι που θα πάρουν το σύστημα και θα το πάνε μπροστά. Αν τους βγάλουμε από το κάδρο, από την εξίσωση, προφανώς η τεχνολογία από μόνη της δεν θα λύσει το πρόβλημα. Και εγώ θα ήθελα να δω περισσότερες πρωτοβουλίες και σε αυτό το επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού, πέρα από την πολύ καλή δουλειά που κάνετε εσείς, να γίνει ένα κίνημα ούτως ώστε να εμπλακεί περισσότερο το ανθρώπινο δυναμικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τώρα που έρχονται, κυρία Φωτιάδου, τα μεγάλα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, να στηριχθούν από το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ.